Με στόχο την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των απανταχού θεριακλείδων να σταματήσουν το κάπνισμα, τα πακέτα τσιγάρων περιέχουν πλέον σκληρές εικόνες σε εμφανές σημείο. Κάποια περίπτερα στην Πάτρα παρέλαβαν ήδη τα καινούργια πακέτα. Κρατάτε στα χέρια σας τα νέα πακέτα. Δεν είναι όμορφη η εικόνα, είναι τουλάχιστον αποκρουστική. Αποκρουστική, φανταστείτε σε εμάς που τα έχουμε, τα διανέμουμε στους πελάτες. Φανταστείτε για τους πελάτες που θα τα έχουν όλη την ημέρα. Όλη τη βδομάδα, όσες ώρες καπνίζουν. Έχουν υπάρξει αντιδράσεις, έχουν αγοραστεί τα νέα πακέτα? Ακόμα όχι, δεν έχουν αγοραστεί. Ίσως δεν έχει πολύ στο συγκεκριμένο τσιγάρο. Αλλά σιγά σιγά έρχονται και πιστεύω ο κόσμος θα τα αγοράσει. Θα βρει κάποια πατέντα ο Έλληνας για να κρύψει την εικόνα, γιατί δεν αντέχεται σίγουρα, το θέμα. Είτε με ταινία, είτε με θήκες, είτε με το οτιδήποτε θα. Δεν κόβεται το τσιγάρο, δεν κόβεται. Δεν νομίζω ο Έλληνας να το κόψει. Τα νέα πακέτα τσιγάρων ενσωματώνουν την κοινοτική οδηγία, έγχρωμες φωτογραφίες που καλύπτουν το 65% της επιφάνειας του πακέτου και τα προειδοποιητικά μηνύματα υγείας που τη συνοδεύουν. Αυτές είναι οι εικόνες που θα αντικρίζουν πλέον οι καπνιστές στα νέα πακέτα τσιγάρων. Η αλήθεια είναι ότι το θέαμα μπορεί να χαρακτηριστεί τουλάχιστον αποκρουστικό. Όχι, με ιδιάζει. Με αυτές τις εικόνες. Θα πάρετε τσιγάρα και αύριο και μεθαύριο? Κανονικά δεν αλλάζει κάτι. Τι θα κάνετε, θα βρείτε κάποια πατέντα να κρύβετε? Δεν έχει πάνω τέτοιες εικόνες ο καπνός μου, άρα. Θα έρθει μάλλον και σε εσάς. Λογικά. Δεν κόβει το τσιγάρο, τι να κάνουμε. Οπότε θήκη, για να μην βλέπετε την εικόνα. Όχι, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Θα το αφήσετε έτσι, δεν σας ενοχλεί. Θα το ζωγραφίζω, μαρκαδόρο. Απλά θα κρύβει το πακέτο, ναι. Θα βρει δηλαδή μια εναλλακτική για να μην έχει την εικόνα αυτή μπροστά. Σαφέστατα, γιατί και τώρα, ας πούμε, έτσι όπως το κρατάς, πάλι αποκρουστικό είναι. Το θέαμα μπορεί να είναι αποκρουστικό, όμως η Ελλάδα είναι μια από τις τελευταίες χώρες που συμμορφώθηκε με την οδηγία.